κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ίσα ίσα. Θα θέλαμε να τη στηρίξουμε να προχωρήσει και να κάνει αυτό που έχει να κάνει. Βγήκε αυτή η ανακοίνωση. Δεν αφορά άτομα και συγκεκριμένες ας πούμε απόψεις για αυτά τα άτομα. Αφορά γιατί εκπροσωπούν στάσεις και αξίες που νομίζω ότι είναι αντίθετες με την αριστερά, θα έλεγα και με τη δημοκρατία εγώ. Για παράδειγμα, ο κύριος Καμένος που έχει όλα αυτά τα ομοφοβικά και αντισημιτικά σχόλια που είναι και εμετικά ας πούμε. Δεν θέλω να παραμείνω πάρα πολύ, διότι έφυγε ο άνθρωπος. Ναι, και όλοι ξέρουμε τέλος πάντων λίγο πολύ τι έχει γράψει, τα διαβάσαμε. Και για τον κύριο Μπόλαρη. Κοιτάξτε, για τον κύριο Μπόλαρη είναι άλλη τάξη πράγμα. Είναι η στάση του, ήταν υφυπουργός μαζί με τον κύριο Λοβέρδο την περίοδο που διαπομπεύονταν οι οροθετικές, για το οποίο το Τμήμα Δικαιωμάτων είχε κάνει αγώνα ενάντια τότε στο στιγματισμό και στη διαπόμευσή τους. Και στην ανάρτηση στο διαδίκτυο των προσωπικών στοιχείων και όλο αυτό, στον εξευτελισμό των γυναικών αυτών. Είχαμε δώσει μάχη να μην ταυτίζονται με υγειονομικές βόμβες και τέτοια. Και ο κύριος Μπόλαρης όχι μόνο δεν είχε διαχωριστεί τότε, αλλά είχε κάνει και εκείνος δηλώσεις ότι αποτελεί υγειονομική βόμβα οι γυναίκες αυτές. Και αυτό μας κάνει να... μας κάνει να βγάλουμε αυτή την ανακοίνωση σαν Τμήμα Δικαιωμάτων και να πούμε ότι δεν είναι εντάξει να μπαίνουν στην κυβέρνηση τέτοιοι άνθρωποι. Κυρία Κατριβάνου, υπάρχουν ήδη άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι της υπογραφής των νέων υπουργών και άρχισε σοκοματική αντιπολίτευση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και θα δούμε μία από τα ίδια που είδαμε και τους προηγούμενους μήνες. Εκεί θα έλεγα ότι, όπως σας είπα, δεν είχαμε καμία διάθεση να κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Ήταν ένα θέμα αξιακό αυτό που έγινε και νομίζω ότι δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης εσωτερικής. Όποιον ρωτήσετε στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν θα έχει καμία αντίρρηση, δεν θα σας πει κάτι άλλο για τον κύριο Καμένο σίγουρα, αλλά νομίζω και για τον κύριο Μπόλερ. Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Το θέμα είναι ότι το ρεπορτάζ λέει ότι ο Πρωθυπουργός ακόμα και όταν ήταν μέσα στο αεροπλάνο και έφευγε και